Νέα Υόρκη. Πάμε εκεί να κάνουμε ένα κλείσιμο. Κάτσε εδώ, εδώ, θα πάω, πού θα γυρίσω. Έλα, εδώ, 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 απέξω. Άστο και να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Άρα, εδώ να κλείσουμε. Δεν έχει άλλο, δεν έχει. Κάρε, για μην είναι όπου. Πούρα. Κάμερα, κάμερα. Oh, you need the camera? Si. Where is it? Κάμερα, close. Yeah, that's your camera there. Και καθώς κυρίες και κύριοι πάντοτε παρακολουθείτε από την Νέα Υόρκη την παράλληλες των Ομογενών, εμείς να σας πούμε ότι θα είμαστε ξανά μαζί σας σε 30 δευτερόλεπτα. Πάμε έξω. Δεν έχει χρόνο. Κυρίες και κύριοι, και πάλι από την Νέα Υόρκη, από την 5η Λεωφόρο, από όπου ο Αντένα σας μεταδίδει κατευθείαν, χάρη στη διπλή δορυφορική σύνδεση, την παρέλαση που διοργάνωσαν εδώ οι ομογενείς μας για την 25η Μαρτίου. Δημήτρη, έχεις κάτι να προσθέσεις πριν κλείσουμε τη μετάδοση? Τίποτα περαιτέρω από το γεγονός ότι ο πρόεδρος Βασιλείου, φεύγοντας από εκεί, είπε ότι προσβλέπει πάρα πολύ στην αυριανή συνάντησή του με τον πρόεδρο Μπους για να δει τι θα γίνει με το Κυπριακό. Πρέπει να σπάσει το αδίέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει και θα τον δούμε βέβαια αύριο από την Washington, στο Λευκό Οίκο, όπου στις 4 το απόγευμα συναντάται με τον πρόεδρο Μπους. Και θα έχει ο Αντένα βέβαια πάντα στην επικαιρότητα, θα είναι στο Λευκό Οίκο και θα έχουμε για τα τελευταία γεγονότα από το Λευκό Οίκο, από τη συνάντηση Μπους Βασιλείου. Κυρίες και κύριοι, η τηλεόραση του Αντένα για μια ακόμη φορά βρέθηκε μέσα, δίπλα, κοντά στα γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν με την εθνική μας υπόσταση, με την ιστορία μας, με το έθνος μας. Σε απευθείας μετάδοση από την 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης παρακολουθήσατε την αρχή. Είναι μια παρέλαση η οποία θα κρατήσει αρκετά ακόμα. Την αρχή της παρέλασης την οποία η Ομογένεια διοργάνωσε για την 25η Μαρτίου. Μια παρέλαση που φέτος είχε μια ιδιαίτερη σημασία καθώς ήταν αφιερωμένη στο θέμα της Μακεδονίας μας. Της μίας και ελληνής Μακεδονίας μας και ελληνικής Μακεδονίας, για την οποία όπως ακούσατε όλοι μαζί, όπως ακούσατε και από το στόμα του Αρχιεπισκόπου Ιωακώβου Βορείου και Νοτιού Αμερικής, όλοι μαζί σαν ένας λαός, σαν μια ψυχή, σαν ένα έθνος, το αντιμετωπίζουμε δίπλα, δίπλα με την ελληνική κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, από τον Δημήτρη Δήμα και από μένα, από την Νέα Υόρκη, ευχές για ένα καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα.